Και πάμε τώρα να κάνουμε μια σκησούλα η οποία και αυτή είναι λίγο πρόωρη, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα τα τεχνικά εργαλεία τα οποία θα έρθουν από το επόμενο μάθημα, έτσι ώστε να μπορούμε να παίξουμε μπάλα λίγο άνετα. Μας ζητάει να μελετήσουμε ένα πρόγραμμα και αμέσως μετά να το τροποποιήσουμε ώστε να τυπώνει τον κύβο κάθε αριθμό. Τώρα τι κάνει το πρόγραμμα δεν ξέρουμε βέβαια. Πάμε να το ανοίξουμε καταρχάς. Έτσι, πώς λέγεται, βλέπεις ότι εδώ στο σχολιασμό πάνω ψηλά είναι καλή προγραμματιστική τακτική να βάζει κάποιος το όνομα του αρχείου, στο οποίο αναφέρεται. Αυτό το κάνουν οι προγραμματιστές και είναι πράγματι μια σωστή διαχείριση, γιατί όταν έχεις ανοίξει 500 προγράμματα, έτσι το βρίσκεις πιο εύκολα με το μάτι. Είναι λοιπόν το numbers.se, οπότε λοιπόν είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, πάμε να το δούμε έτσι διαγωνίως. Έχουμε το αρχείο κεφαλίδας μας γιατί έχει είσοδο-έξοδο, έχουμε τη main μας, πρώτη εντολή πάει και δηλώνει τρεις μεταβλητές, Y, N και Y και ψ μάλλον. Printf λοιπόν εισάγεται ένα καιρό αριθμό, scanf διαβάζει τον E και μετά εδώ πέρα έχει μία εντολή την οποία θα τη μάθουμε αναλυτικά σε επόμενο μάθημα. Φοράει ίσον ένα I μικρότερο στο του E, I συν συν. Πάει και βάζει το ψ να είναι ίσο με το I επί I. Κάνει μία εντολή καταχώρηση όπως λέγαμε πριν, εκχώρηση και μετά printf σλασνή επί 100D στο τετράγωνο ίσον επί 100D. Τρέχα γύρευε δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα καταλάβουν και πολλά. Το κάνω ένα compile, το κάνω και ένα run. Τι μου λέει τώρα, στο επίπεδο της χρήσης δηλαδή πάλι μπαίνουμε. Τεχνικές λεπτομέρειες από το επόμενο μάθημα είπαμε. Βάλε έναν αριθμό, αν βάλω το 6. Α, πάρα πολύ ωραίο έτσι, δεν μπορείς να πεις. 1 στο τετράγωνο ίσον 9, 2 στο τετράγωνο ίσον 4, 3 στο τετράγωνο ίσον 9, 4 στο τετράγωνο 16. Δηλαδή κάνει πολλές φορές την ίδια δουλειά, Κάνει μία επανάληψη, Κάνει μία for δηλαδή. Χαρά σε Ευαγγέλια. 5 στο τετράγωνο 25, 6 στο τετράγωνο 36, τέλος προγράμματος. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε τι μας είπε στην εκφώνηση. Ας παίξουμε λίγο ακόμα, έτσι θα τα κάνεις κι εσύ. Να βάλω τον αριθμό 88. Α, μαγεία. Βλέπεις εδώ πέρα ότι τώρα εδώ είναι όλα αυτά τα αποτελέσματα. Μάλιστα, να βάλω και τον αριθμό 987. Αυτό κάνει ο υπολογιστής. Κάνει γρήγορα πράξεις. Το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή, αν σου έλεγα πήγαινε στο χαρτί και υπολόγισε μου όλα τα τετράγωνα από το 1 στο 987, θα μου ρίχνεις μια μούτζα προφανώς. Και θα μου λέγεις, αϊ, πάνε να δεις αν έρχομαι. Ο υπολογιστής όμως αδιαμαρτύρητα μπορεί και να τρέξει έτσι πάρα πολλές φορές μια δουλειά. Να το ξεσκίσω τώρα. 1235, κοίτα εδώ. Μαγεία. Εντάξει. Τα κάνει όλα και συμφέρει. Λοιπόν, τι κάνει λοιπόν, υπολογίζει τώρα, κατάλαβα, από την εκτέλεση, το οποίο είναι μια σημαντική λεπτομέρεια, έτσι. Από την εκτέλεση κατάλαβα τι κάνει το πρόγραμμα. Τώρα γίνομαι λίγο υπερβολικός. Τρέχει εδώ πέρα, κάνει διάφορα, βλέπεις, οπ, λοιπόν δεν ξέρω να το δες, το βλέπεις, μείον ένα βγάζει, αυτό σημαίνει ότι εδώ πέρα έχουμε το όριο της ακέραιας μεταβλητής, αυτό θα το πούμε στο επόμενο μάθημα. Το όριο της ακέραιας μεταβλητής σημαίνει ότι από ένα σημείο και μετά, έτσι δεν χωράνε οι αριθμοί, είναι τόσο μεγάλοι που δεν μπορούν να χωρέσουν πια στο κουτάκι μέσα το οποίο φτιάξαμε, το κουτάκι θα πούμε ότι είναι 4 bytes στην πραγματικότητα, άρα λοιπόν από εκεί και πέρα ξεφεύγει ο αριθμός και από εδώ και πέρα το πρόγραμμά μου βγάζει αλόκοτα πια αποτελέσματα. Αυτά είναι τα όρια των μεταβλητών. Επόμενο μάθημα θα το συζητήσουμε αναλυτικά. Τι μας είπε τώρα όμως αυτός εδώ, το κλείσε τώρα, δεν έχει νόημα, έχει καταρρεύσει το πρόγραμμά μου τώρα στο θέμα αυτό εδώ. Οπότε λοιπόν εδώ πέρα μου λέει να υπολογίζει τον given ως αριθμό, έτσι διαστητικά τελείως πηγαίνω και βλέπω ότι εδώ πέρα κάνει το I επί I. Εντάξει, I επί I σημαίνει έτσι ότι πολλαπλασιάζει τον αριθμό I με τον εαυτό του. Αυτό εδώ πέρα τώρα διαστητικά σας λέω γιατί θα το μάθουμε πολύ αναλυτικά, θα βασανιστούμε πάνω στο for δηλαδή. Έτσι φοράει ίσον ένα I μικρότερο στον I συν συν, δηλαδή το I τρέχει με τιμές από το 1 ως τον I και υπολογίζει το I επί I. 1 επί 1 και το αποθηκεύει στο ψ. Και μετά τυπώνει το ψ. Αυτό κάνει στην πραγματικότητα. Οπότε λοιπόν αυτό που θα κάνω είναι θα πάω εδώ πέρα και θα το επεκτείνω αυτό το πράγμα και θα το κάνω έτσι. Συνοηθήκαμε. I επί I επί I θα υπολογίσει τον αριθμό στον κύβο. Να του κάνω ένα compile, να του κάνω και ένα run. Εισάγεται ένα αριθμό 6. Α, μάλιστα. 1 στο τετράγωνο ίσον 1, 2 στο τετράγωνο ίσον 8. Κοίτα τώρα να δεις τι έκανα. Έτσι, παρόλο που 2 στον κύβο, 2 στην τρίτη δηλαδή, είναι 2 επί 2 επί 2 μας κάνει 8 όντως, και 3 στον κύβο, δηλαδή 3 επί 3 επί 3 μας κάνει 27. Παρόλα αυτά όμως, εγώ αφελώς ξέχασα να διορθώσω και το μήνυμα το οποίο βγάζει από κάτω. Οπότε λοιπόν το επί της 100, ντε, έτσι, στον κύβο μου κάνει τόσο, όχι στο τετράγωνο. Και τώρα και αυτά όλα θα πρέπει να τα προσέχουμε ιδιαιτέρως. Εισάγεται λοιπόν ένα κέριο αριθμό, 54. Α, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, να το ξεσκίσουμε τώρα και το πρόγραμμα. Να του βάλουμε τον αριθμό αυτόν εδώ.
Να, εδώ τα overflows, έτσι λέγεται αυτό, υπερχείληση. Αυτό θέλω να δεις ότι γίνεται εδώ πέρα, αυτό το μείον-μείον βλέπω εγώ, έτσι, εκεί αμέσως μετά τον ίσον, βλέπω το μείον. Αυτό το μείον εμένα μου λέει ότι έχει γίνει υπερχείληση. Καταλαβες, γιατί όταν υψώνεις έναν αριθμό θετικό, είτε στο τετράγωνο είτε στον κύβο, θετικός πρέπει να γίνει το αποτέλεσμα. Το γεγονός ότι εκεί πέρα αρχίζει και βγάζει μείον σημαίνει ότι η εμπλοκή έχει ήδη ξεκινήσει. Αυτά λοιπόν σχετικά, παίξαμε λοιπόν λίγο σήμερα. Έτσι, αλλά μάθαμε πολύ σημαντικά πράγματα όσον αφορά τον τρόπο που πρέπει να έχει η μορφή του προγραμματός σου. Έτσι, αυτό ήταν ο στόχος του μαθήματος. Στο επόμενο μάθημα τώρα μπαίνουμε σε πραγματικά λεπτομέρειες του προγραμματισμού και θα ξεκινήσουμε βεβαίως με τις μεταβλητές. Αυτά λοιπόν σχετικά και με το μάθημα αυτό εδώ. Να πας να διαβάσεις τώρα.